Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ένταση το πρωί στο φυλάκιο της Νίκης στα Ελληνοσκοπιανά σύνορα. Μέλη της Χρυσής Αυγής εμπόδισαν την είσοδο στην Ελλάδα σε λεωφορεία που μετέφεραν μουσικά και χορευτικά συγκροτήματα από τα Σκόπια για το πανηγύρι της Μελίτης στη Φλόρινα. Μετά την παρέμβαση της αστυνομίας, ο δρόμος άνοιξε, αλλά οι Σκοπιανοί δεν θέλησαν να περάσουν παρά τις εγγυήσεις της αστυνομίας για την ασφάλειά τους. Την ίδια ώρα, ο Μητροπολίτης Άνθιμος και ο Αρχιεπίσκοπος των Σκοπίων Στέφαν αντίλασαν μύδρους για το Σκοπιανό. Θα το δούμε όλα αυτά αναλυτικά με την Κλέρια Κουτζού στα Σκόπια και τον Σπύρο Κουταβά στη Μελίτη. Προηγουμένως όμως, να δούμε το ρεπορτάζ. Μέλη της Χρυσής Αυγής έχουν αποκλείσει το τελωνείο της Νίκης, φωνάζοντας εμπριστικά συνθήματα. Την ίδια στιγμή, ένα λεωφορείο με Σκοπιανούς καλλιτέχνες από την Αυστραλία, που έχει ως προορισμό τη Μελίτη της Φλόρινας, παραμένει αποκλεισμένο στο τελωνείο. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί προκειμένου να αποφευθούν επεισόδια. Σήμερα κάναμε μπλόκο στα τζιράκια της νέας τάξης στην περιοχή, στους απαταιώνες του Βαλκανίου, και αποδεικνύουμε με την παρουσία μας ότι υπάρχουν ακόμα Έλληνες που αντιστέκονται, ενώ αντίθετα το ελληνικό κράτος, οι θεσμοί του και οι άνθρωποι του κοιμούνται ολόρθιοι. Η παρουσία των μελών της Χρυσής Αυγής εδώ στα σύνορα είχε ως αποτέλεσμα το λεωφορείο που μετέφερε ένα συγκρότημα Σκοπιανών από την Αυστραλία να παραμείνει για πάνω από 3 ώρες αποκλεισμένο εδώ στα σύνορα. Μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Κοζάνης, Γιάννη Κούτρα, τα μέλη της Χρυσής Αυγής αποχώρησαν. Χθες το βράδυ, πλήθος κόσμου παρακολούθησε τις εκδηλώσεις στη Μελίτη χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Το πρωί, στο κήρυγμά του, τον προφήτη Ηλία Μελίτης, ο Μητροπολίτης Φλόρινας Θεόκλητος, εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων, δήλωσε σε υψηλούς τόνους ότι η Μελίτη είναι ελληνική και οι κάτοικοί της γνήσιοι Έλληνες. Να πάρουν τα μηνύματα όλοι τους. Και εμείς εδώ, οι Ακρίτες, είμαστε Έλληνες και πολλοί Έλληνες, και μπορώ να πω περισσότερο Έλληνες από τους πιο παρακάτω. Και επομένως εδώ δεν υπάρχουν μειονότητες. Την παρουσία των μελών της Χρυσής Αυγής στο τελωνείο της Νίκης αποδοκίμασαν και οι δύο βουλευτές του νομού. Υψηλή εθνικιστική τόνη που χρησιμοποιεί αυτό το διάστημα η κυβέρνηση και η ηγεσία των Σκοπίων, μόνο καλό δεν μπορούν να κάνουν στις διπλωματικές σχέσεις και στην καλή γυπνίαση μεταξύ των λαών μας. Σήμερα γιορτάζεται το πανηγύρι με ευλάβεια και με αγάπη μέσα σε μια φύση όμορφη από αυτούς τους κατοίκους που είναι υψηλόφρονες όλοι. Και εγώ το ήξερα ότι όπως την πρώτη μέρα του πανηγυριού. Εδώ τα πράγματα έτσι θα κυλήσουν. Από αλλού φοβόμουν. Την ίδια στιγμή, μερικά χιλιόμετρα ανατολικότερα, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος εξαπέλει 9 μύδρους κατά των Σκοπιανών. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για μειονότητα σλαβομακεδονική το 2008, όταν όλα τα πράγματα έχουν ηρεμήσει στην περιοχή μας και στην